Όμως έχουμε την χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Τον βγάλαμε λίγο από την Ολομέλεια, τον κύριο Βασίλη Λεβέντη, τον πρόεδρο των, της Ένωσης Κεντρών. Κύριε Λεβέντη. Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα. Και ακούσαμε και μία πολύ έντονη, σας παρακολούθησα χθες το βράδυ αργά στη Βουλή, μία έντονη συναισθηματικά ομιλία για το θέμα της Μακεδονίας. Προδοσία μεγάλη αυτό που πάει να γίνει σε καμιά ωρίτσα που θα ψηφίσουμε. Το θεωρώ προδοσία μεγάλη που δεν ξεπλένεται με τίποτα. Αυτή η συμφωνία ξεπλένει όμως τα λάθη των προηγούμενων δεκαετιών. Άσε τα λάθη. Ό,τι και λάθη να γίνανε, που γίνανε όντως πολλά, από Καραμαλίδες, από Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, γίνανε πολλά λάθη. Αυτό είναι μεγαλύτερο το λάθος, πιστεύετε, που γίνεται σήμερα? Ναι, γιατί τότε δεν είχε πέσει υπογραφή. Τώρα είναι, θα αγωνιστούμε μετά για να ακυρώσουμε τη σύμβαση. Μπορούμε να κάνουμε κάτι μετά. Μπορούμε, πιστεύω. Ο Μητσοτάκης απλά, ναι, που λέει ότι δεν γίνεται, είναι γιατί και αυτός είναι υπέρ του να δοθεί το όνομα Μακεδονία. Ο Μητσοτάκης εδώ, ναι, και δύο μήνες, τρεις, έχει πει ότι αν κυρωθεί και αν περάσει, μετά δεν αλλάζει, είναι διεθνή σύμβαση. Αυτές είναι οι απόψεις του Μητσοτάκη. Βέβαια έβαλε χθες ένα θέμα ότι μπορεί να ασκήσει βέτο στην ένταξη των... Τι τους νοιάζει αυτό? Για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα είναι σε θέση αυτοί να μπουν, και να μπουν αυτοί θα είναι όπως κράτη που το οικονομική τους κατάσταση είναι για να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτοί οι άνθρωποι. Καταλάβατε. Ναι. Αυτό είναι πιο απόμακρο. Η ακύρωση της συμφωνίας πρέπει να γίνει από την άλλη μέρα των εκλογών. Δηλαδή ο νέος πρωθυπουργός εδώ στην Ελλάδα, ναι, να κάνει δημοψήφισμα αμέσως εντός μιας εβδομάδος, να βγει ένα 80% κατά των Πρεσπών και να γίνει διακήρυξη στα Ηνωμένα Έθνη ότι η προηγούμενη κυβέρνηση λειτουργήσε προδοτικά κάτω από την πίεση των Αμερικάνων και των Γερμανών και ο ελληνικός λαός δεν μπορεί να καταπιεί τέτοιο δηλητήριο. Αυτό πρέπει να γίνει. Καταγγελία από τον νέο πρωθυπουργό της προδοτικής ψηφοφορίας που θα γίνει σε λίγο στο κοινοβούλιο. Αυτή την πλειοψηφία πώς τη βλέπετε που αναμένεται να ψηφίσει τη σημερινή? Γιατί βλέπουμε ότι... Με περιμαζώματα. Τι πλειοψηφία είναι? Με προδότες, με αποστάτες, με κάτι ανεξάρτητους... Ας μην το χαρακτηρίσω, αυτή είναι η πρώτη φορά κυβέρνηση που βασίζεται σε ανεμομαζώματα. Μάλιστα. Πρώτη φορά, δεν έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα κυβέρνηση να μαζεύει τους βουλευτές έναν από εδώ από εκεί, να τους δίνει υπουργεία ή δεν ξέρω τι άλλο τους δίνει και να εντάσσονται. Άνθρωποι πως χθες δήλωναν ότι δεν ψηφίσουν ποτέ προδοσία κλπ. Εδώ είναι πια σαφές ότι κολοσορτό πάνε τον Τσίπρα, η Αμερικανική πρεσβεία τον πάει κολοσορτό. Τον έχει πιάσει από το γιαχά και τον προχωράει γάμο. Δεν υπάρχει. Κάθεται ο Τσίπρας στην εξουσία όντας κλητήρας των ξένων. Μόνο με αυτή την ιδιότητα. Λυπούμαι που μιλώ έτσι. Ναι, είστε πολύ οξύς, βλέπω. Και λέει και ο Καμένος και κάτι άλλο λέει ο Καμένος ότι... ότι τον εξαπάτησε ο Τσίπρας, ότι νόμιζε ότι θα γίνει το Μάρτι η δουλειά. Τι πράγματα είναι αυτά, δεν τα καταλαβαίνω. Καμένος, αφού έβλεπε οι Αμερικανοί πόσο το θέλανε, ναι, και ο Τσίπρας πόσο πάλευε για να το κάνουν αυτή τη μειοδοσία, τι περίμενε ο Καμένος? Ο Καμένος έπρεπε να πάει αμέσως στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και να πει αποσύρω την εμπιστοσύνη από την κυβέρνηση. Τότε θα καθάριζε, τότε θα είχε λόγο ύπαρξης στην πολιτική σκηνή ο Καμένος. Ενώ τώρα έκανε ότι δεν καταλάβαινε ότι ο πρωθυπουργός τον εξαπατούσε και παρέμενε για να κυνηγήσουν τη διαφθορά. Ποια διαφθορά τώρα? Ποια διαφθορά κυνηγήσανε? Μάλιστα. Ο Καμένος είναι ο πιο ένοχος. Είναι ο μόνος που μπορούσε να σταματήσει τη δουλειά πριν την υπογραφή του Κοντζιά. Τώρα θα τρέχουμε για να ακυρώσουμε τη συμφωνία.
Και οι άλλοι θα έχουν μπει στο ΝΑΤΟ και θα στηθεί και δίκη. Νομίζω μετά έχει τελειώσει το θέμα με το ΝΑΤΟ. Νομίζω από όσα ακούμε τουλάχιστον από το κοινοβούλιο έχει τελειώσει. Επειδή έχει τελειώσει με το ΝΑΤΟ και επειδή το ΝΑΤΟ ήταν το μόνο χαρτί για να τους πιέζουμε να αλλάξουν όνομα και να συμμορφωθούν, εγώ πιστεύω ότι αυτοί που πήγανε στις πρέσπες θα δικαστούν μετά τις εκλογές. Έγινε αντικείμενο αντιπαράθεσης αυτή η ατάκα σας και σας είπαν αν εσείς απειλείτε βουλευτές κάποιοι, δεν θυμάμαι ποιος βουλευτής σας το είχε. Συγγνώμη, η παραπομπή στη δικαιοσύνη εγώ θα την κάνω. Συγγνώμη, εγώ γνωρίζω ότι η παραπομπή στη δικαιοσύνη γίνεται από τους εισαγγελείς. Τι θα πάω εγώ να βρω ένα εισαγγελέα και θα τον βάλω με το ζόρι να κυνηγήσει. Κοιτάξτε, αυτό το διάστημα έχουμε ακούσει πολλά για τους εισαγγελείς και είναι εύλογες νομίζω οι απορίες. Είδατε και την ατάκα του κυρίου Καμένου. Εμείς θα κάνουμε μια αναφορά στη δικαιοσύνη αν η Ένωση Κεντρών, όπως ελπίζω, έχει 20 βουλευτές. Πιστεύω ότι θα διπλασιάσουμε τη δύναμή μας και θα την τριπλασιάσουμε και ότι οι δημοσκοπήσεις αυτές που βγάζει, τις βγάζει ο Μητσοτάκης για να είναι πεντακομματική βουλή και μας παρουσιάζει απ' έξω. Ξέρει όμως από μέσα του, γιατί έχω εγώ τις αληθινές δημοσκοπήσεις, ότι τα κόμματα που θα πεθάνουν είναι το Ποτάμι και η ΑΝΕΛ. Η Ένωση Κεντρών θα, όχι μόνο θα μπει άνετα, θα διπλασιάσει ή θα τριπλασιάσει τη δύναμή της. Ούτως ή άλλως, αυτές τις δημοσκοπήσεις που φαντάζομαι αναφέρεστε είναι και είστε πιο πάνω από όλα τα κόμματα. Της Νέας Δημοκρατίας είναι όλες. Αφού έχω από τις ίδιες εταιρείες έχω εγώ δημοσκοπήσεις ότι και μόνο από την πρόθεση είμαστε πάνω από 3. Με την αναγωγή είμαστε 4 και τόσο. Και φανταστείτε τώρα, αυτές οι δημοσκοπήσεις γίνονται από εταιρείες εχθρικές. Εχθρικές. Από τις ίδιες που εξυπηρετούν και άλλες καταστάσεις. Μητσοτάκηδες κλπ. Μάλιστα. Ούτως ή άλλως η δύναμή σας είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη. Τώρα η Θεσσαλονίκη θα εγκαταλείψει εμένα και θα ψηφίσει ακροδεξιούς και τέτοια η Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη είναι όρημη. Και η Θεσσαλονίκη, να ξέρετε, καθυστέρησε να με ψηφίσει. Έγινε 66 χρονών για να με ψηφίσει. Θα συνεργαστείτε με κανένα, γιατί αναφερθήκατε σε αυτό. Ερχόμουν από 30 χρονών στη Θεσσαλονίκη κάθε Τετάρτη και μιλούσα σε ένα κανάλι το Κόσμο TV με ένα αυτοκινητάκι, το είπα στην ομιλία μου χθες, οδηγώντας ο ίδιος. Η Θεσσαλονίκη ξέρει ότι ό,τι κάνω δεν το κάνω για την ψήφο, γιατί έκανα πολλές θυσίες και τότε που μου δίνε 08, 1, 1,5, ξέρει η Θεσσαλονίκη. Εδώ δεν είναι η ψήφος. Εδώ δεν είναι η ψήφος. Ξέρετε τι είναι εδώ αυτή τη στιγμή? Προδίδουν την Ελλάδα. Προδίδουν την Ελλάδα. Θα καθίσουν λοιπόν στους καμνοί, τελεία και παύλα, και δεν τους απειλώ εγώ. Αν έχει συντελεστεί το αδίκημα της προδοσίας, θα το καταγράψει ο αντίστοιχος εισαγγελέας. Τι εγώ, τι είμαι εγώ? Εγώ απλά αισθάνομαι αυτή τη στιγμή αηδία στο κοινοβούλιο που θα μπω να ψηφίσω. Αισθάνομαι αηδία. Γιατί κάνουν ότι είναι και υπερήφανοι για αυτό που κάνουν. Είναι τόσο ανέσθητοι που δηλώνουν και υπερήφανοι. Μάλιστα. Βλέπουμε ότι η πλειοψηφία υπάρχει όμως και θα... οπότε συζητάμε για την επόμενη μέρα. Ποια αντιστοιχία έχει όμως η πλειοψηφία της Βουλής? Έχει αντιστοιχία με το λαό? Συγγνώμη, όταν η Βουλή δεν εναρμονίζεται με τη θέληση του λαού, η Βουλή πρέπει να διαλύεται και να πηγαίνουμε σε εκλογές. Όταν υπάρχει δυσαρμονία Βουλής και λαού, οι αποφάσεις της Βουλής είναι δικτατορικές και αντιλαϊκές. Πότε βλέπετε να έχουμε εκλογές? Μετά και τη σημερινή? Λίγες εβδομάδες. Λίγες εβδομάδες. Με μια μαλλιαρή τέτοια πλειοψηφία ο Τσίπρας, λίγες εβδομάδες, γιατί θα κάνει δημοσκοπήσεις και όλο θα πέφτει, θα πέφτει. Ξέρετε, και ο Μητσοτάκης θα πέσει. Από αύριο, όταν κάτσουν όλες οι ελληνικές οικογένειες στο σπίτι τους, μην κοιτάτε τι αναλύσεις κάνουν δημοσιογράφοι. Δημοσιογράφοι είναι λιβανιστήρια ή του Μητσοτάκη ή του Τσίπρα. Όταν όμως κάτσει κάθε οικογένεια σπίτι της και δουν τι συνέβη στην Ελλάδα με την προδοσία της Μακεδονίας, θα αρχίσει η αντίστροφη, θα τους μισήσει. Γιατί και ο Μητσοτάκης είναι συνέτερος στην προδοσία της Μακεδονίας. Εγώ του είχα στείλει χαρτί εδώ και μήνες να δηλώσει ότι δεν δίνει το όνομα και δεν μου απάντησε. Ναι. Να εξηγούμαστε, έτσι. Και η αδερφή του, η Ντόρα, πήγε στο Βουκουρέστι και με πρόταση Μακεδονία, παρένθεση Σκόπια.
Άρα αυτή η προδοσία είναι 50-50. Όταν κάτσουν λοιπόν οι οικογένειες, ηρεμήσουν, προβληματιστούν και δουν τι συνέβη, θα ενοχοποιήσουν ποιους? Τη Νέα Δημοκρατία και τον ΣΥΡΙΖΑ. Τον ΣΥΡΙΖΑ ως διαπράξαντα τη μειοδοσία και το Μητσοτάκη έκανε πλάτες για να μην τη βρει μπροστά του κίνος την προδοσία. Γιατί είχε και τη λύση, να λέμε και την αλήθεια, ο Τσίπρας, να διαλύσει τη Βουλή και η βόμβα να σκάσει στα μπατζάκια του Μητσοτάκη. Προφανώς δεν ήθελε τέτοια λύση. Ή τέλος πάντων δεν μπορούσε. Μπορεί να το ήθελε. Ναι. Αλλά τον έχουν κολοσουρτό οι Αμερικάνοι και οι Γερμανοί. Εγώ είπα στον Γερμανό πρέσβη κάτω στα Καλάβρυτα, του λέω, έχει και αυτή τη λύση ο Τσίπρας. Να διαλύσει τη Βουλή, να περάσει την υπόθεση στο Μητσοτάκη. Και γύρισε και με κοίταξε σαν να του βάλα μαχαιριά στην κοιλιά. Είναι οι ξένοι πάνε κολοσουρτή την Ελλάδα και είναι αχάριστοι. Η Ελλάδα πάντα ήταν πιστή σύμμαχος. Η Ελλάδα δεν έδωσε αίμα. Και τώρα στις μεταρρυθμίσεις που έκανε για να διορθώσει την οικονομία της, 8-9 χρόνια δίνει αίμα ο ελληνικός λαός. Δεν εκτιμούν τίποτε προκειμένου να κάνει τη δουλειά τους. Εδώ είναι το λάθος. Εγώ σαν ένας κεντρών είμαι υποστηρικτής μιας Ευρώπης αληθινής. Όχι μιας Ευρώπης με γαϊδούρια που μας στέλνουν για τσογλάνια. Μάλιστα. Δύσκολη ημέρα, Πρόεδρε, για μας ειδικά που είμαστε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Είναι, ξέρετε, και πάνω υπάρχει εθνικό πένθος. Ναι. Έγινε. Καλημέρα σας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Θα τα πούμε και πιο πολύ. Θα τα πούμε πιο αναλυτικά μετά. Να είστε καλά. Γεια σας.